Να μπήκαμε τώρα. Ωραία. Καλησπέρα φίλοι μου. Ελπίζω να ακούγομαι. Περιμένουμε να μπει ο κόσμος μέσα. Ίσως εκεί πέρα δεν φαίνεται πολύ καλά. Για να δούμε. Θα φτιάξουμε καλύτερα. Βάλουμε λίγο εδώ. Για να δούμε. Λοιπόν, καλησπέρα φίλοι μου. Ξεκινάμε και το σημερινό live 19/3/2019. Για να δούμε, ελπίζουμε. Πήγα να το κάνω από τον υπολογιστή και παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με την κάμερα του υπολογιστή, οπότε πάλι έβαλα το κινητό μου και θα το κάνουμε πάλι φίλοι μου από το κινητό μου, οπότε θέλω να μου στείλετε αν ακούγομαι καλά, έτσι, και αν με βλέπετε καλά, για να συνεχίσουμε. Το κανάλι μας στο YouTube, Σταμάτης Μισηγλής, μπορείτε να μπαίνετε και να βλέπετε ανεβασμένα όλα τα βίντεο, συν άλλα πολλά βίντεο με γνώση μέσα, που όποιος έχει διάθεση και ερευνήσει θα βρει πάρα πολύ ωραία πράγματα και βοηθήματα για να ανακαλύψει τον εαυτό του. Λοιπόν, για να δούμε. Τι λένε οι φίλοι μας, αν ακούγομαι καλά. Να περιμένουμε λίγο ακόμα για να ξεκινήσουμε. Θα μ' ανάψω το... Το ίδιο είναι. Ωραία, καλησπέρα. Με χαρά φαίνεσαι. Χαίρομαι, ωραία. Λοιπόν, χαιρετώ τους φίλους μου από το εξωτερικό, από εδώ πέρα από την Αθήνα φυσικά, έτσι, τα νησιά, την επαρχία. Ωραία. Αφού μπήκατε μέσα, θα ξεκινήσουμε και το σημερινό live. Θα κάνω ένα μικρό πρόλογο, γιατί σήμερα θέλω να προλάβω τις ερωτήσεις που έχετε για μένα. Θα ήθελα λοιπόν από τώρα να ξεκινήσετε και να γράφετε τις δικές σας ερωτήσεις για να τις απαντήσουμε φίλοι μου, και ενώ εγώ θα πω τον πρόλογο που έχω στο μυαλό μου. Τις τελευταίες μέρες έχουν έρθει πολλά βίντεο μπροστά στην καθημερινότητά μου που αφορούν στην ότι η γη είναι επίπεδη, και θα ήθελα να μιλήσω λίγο πάνω σε αυτό για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Τις περισσότερες φορές οι φίλοι μας δεν έχουν καταλάβει ότι καθώς η συνείδησή μας αυξάνεται, η συνειδητότητα δηλαδή μεγαλώνει, επεκτείνεται και μπορούν και συλλαμβάνουν την ενέργεια, όχι μόνο το 3D. Έτσι, πάρα πολλές φορές συγκεκριμένοι φίλοι, αφυπνίζοντας τη συνείδησή τους στην ενέργεια, αρχίζουν και αντιλαμβάνονται τον κόσμο σε δύο διαστάσεις. Η συγκεκριμένη διάσταση που ζούμε φίλοι μας, το εξωτερικό, αυτό που μπορούμε να δούμε, μπορούμε να το δούμε σε κατάσταση 3D, γιατί υπάρχουμε μέσα σε όλο αυτό τον όγκο, έτσι, για να βλέπουμε όλη αυτή την ογκομετρική, θα λέγαμε, κατάσταση. Η έννοια της επίπεδης γης, θέλω να σας πω, δεν είναι τελείως λάθος, αλλά ανήκει στην κατάσταση εκείνη που συνειδητοποιούμε το σύμπαν μας μέσα σε δύο διαστάσεις. Θέλω να καταλάβω ότι στις τρεις διαστάσεις στον όγκο, αυτό που λέμε λοιπόν το 3D, όταν εμείς μπαίνουμε μια διάσταση πιο πριν, είναι αυτό που λέμε οι δύο διαστάσεις. Οι δύο διαστάσεις είναι όταν μιλάμε για την ενέργεια τις περισσότερες φορές. Άρα φανταστείτε ότι η γη στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο όταν μιλάμε για ενέργεια παρά ένας δίσκος. Αυτός ο δίσκος φανταστείτε ότι έχει ομόκεντρους κύκλους. Και κάθε φορά αυτοί οι ομόκεντροι κύκλοι έχουν σχηματιστεί
από έναν άξονα που βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του δίσκου. Και καθώς ο δίσκος γυρίζει, όπως είναι τα λέγαμε το pick-up, το παλιό, που βάζαμε το δίσκο πάνω σε έναν άξονα. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπάρχει ένας άξονας, ο ενεργειακός άξονας, που συλλαμβάνει ενέργεια από το διάστημα και τη μετατρέπει σε ύλη, θα λέγαμε, γήινη, σε σύμπαν της γης. Όταν από το σύμπαν, έτσι, από το χάος ή από οτιδήποτε πράγμα μπορούμε να πούμε, από τον ακάς, από το διάστημα, αρχίζει και μετατρέπεται, θα λέγαμε, πάντοτε η ενέργεια, είναι σαν να αρχίζει και πηγαίνει από το κέντρο προς τα άκρα και είναι μια κατάσταση, θα λέγαμε, σαν τη φυγόκεντρο δύναμη που ξέρουμε εμείς εδώ στη φυσική. Η φυγόκεντρος δύναμη και κεντρομόλος είναι οι δύο ενέργειες που η μία από το κέντρο, θα λέγαμε, επεκτείνεται και πάει στα άκρα και μετά, θα λέγαμε, η κεντρομόλος ξαναγυρίζει και πάει στο κέντρο. Αυτές οι δύο, θα λέγαμε, καταστάσεις ενέργειας υπάρχουν παντού. Μέσα μας, έξω μας, στο σύμπαν. Και έτσι, επειδή όλα είναι fractals και κατ' εικόνα και ομοίωση, το ίδιο συμβαίνει και με το σώμα που λέμε γήινο. Η γη λοιπόν έχει πολλές διαστάσεις, όπως έχει και ο άνθρωπος, όπως έχει όλο το σύμπαν. Κάθε φορά που αρχίζει και ενσωματώνει, θα λέγαμε, συμπαντική ενέργεια, όπως όλα τα πράγματα, αρχίζει και περνάει από το κέντρο και μετά ανοίγει σε ομόκεντρους κύκλους. Μέσα σε αυτή τη συμπαντική, θα λέγαμε, ενέργεια, σε αυτή τη σβούρα που υπάρχει, σε αυτή τη δίνη που αρχίζει και πηγαίνει στο κέντρο και μετά αρχίζει και ανοίγει σε ομόκεντρους κύκλους, εκεί μπορούμε να συλλάβουμε τις διάφορες διαστάσεις που έχουν δημιουργηθεί. Κάθε φορά που η γη, θα λέγαμε, ήταν στις υποτραχιές καταστάσεις, δημιουργούνται κάθε φορά ομόκεντροι κύκλοι και μετά ξαναγυρίζουν πίσω. Τη δεύτερη φορά μπορεί να γεννηθεί ένας δεύτερος ομόκεντρος κύκλος που να είναι πιο μεγάλος και μετά ξαναγυρίζει πίσω. Την τρίτη φορά μπορεί να δημιουργηθεί από το κέντρο προς τα έξω πάντοτε, από το κέντρο προς τα έξω πάντοτε, συνεχόμενοι ομόκεντροι κύκλοι, ώστε να απλώνονται, θα λέγαμε, μέχρι να περάσουν, θα λέγαμε, τις διαστάσεις. Σε περίπτωση, να δώσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Τις περισσότερες φορές αυτό που λέμε ψυχική ενέργεια αρχίζει και πηγαίνει κάτω από αυτό, θα λέγαμε, τη σβούρα στο κέντρο της γης και αρχίζει και επεκτείνεται. Αυτές οι πρώτες, θα λέγαμε, ψυχές που δεν είχαν τη συγκεκριμένη, θα λέγαμε, οριμότητα και όθηση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εγκαθιδρύονται στο κέντρο και μετά σιγά σιγά ανήκουν στην πρώτη, θα λέγαμε, διάσταση, στο πρώτο διαστατικό, θα λέγαμε, κύκλο της γης. Μέχρι εκείνη την εκπόρευση, θα λέγαμε, σε αυτόν τον κύκλο και φτάνοντας μέχρι τα άκρα της δυναμικής που μπορούν, μετά μπορούν και ξαναγυρίζουν, θα λέγαμε, πίσω. Στη δεύτερη όθηση, στο δεύτερο κύμα, θα λέγαμε, από το κέντρο προς τα έξω, αρχίζει με παραπάνω εμπειρία από αυτήν που υπήρχε δηλαδή και άλλη διαστημική, θα λέγαμε, ενέργεια, να αρχίζει να επεκτείνεται και να φτιάχνει ένα δεύτερο κύκλο. Εκεί φανταστείτε ένα δεύτερο κύμα ψυχών, φίλοι μου, που αρχίζει και περνάει, θα λέγαμε, σε μια νέα κατάσταση και μπορεί να φανερωθεί σαν άλλη διάσταση, οπότε να φτιάχνει σώματα δεύτερης, θα λέγαμε, διάστασης όσον αφορά τους ομόκεντρους κύκλους. Μετά η ίδια ενέργεια αρχίζει, ξαναπηγαίνει προς τα πίσω, φίλοι μου, και με την άλλη, την διαστημική επίσης ενέργεια που συλλαμβάνει ο πλανήτης, αρχίζει και εκπορεύει, θα λέγαμε, την ψυχική ενέργεια, την οποία ενσωματώνει το σώμα στον πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, θα λέγαμε, κύκλο. Και έτσι, θα λέγαμε, ότι προχωράει και φτιάχνει, θα λέγαμε, το σώμα μας, το υλικό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανήκει προκοντά στον έβδομο, θα λέγαμε, κύκλο της γης. Σε συγκεκριμένες καταστάσεις λοιπόν που ζούμε εμείς και όταν μιλάμε για τις ανθρώπινες φυλές, φανταστείτε ότι κάθε ψυχική, θα λέγαμε, ανθρώπινη, θα λέγαμε, ψυχή, κάθε ψυχική ουσία έρχεται και πηγαίνει, θα λέγαμε, από το κέντρο και αρχίζει και διαμοιράζεται προς τα άκρα. Δηλαδή τι κάνει, έρχεται και ενσαρκώνεται. Με σκοπό να περάσει υποσυνείδητα όλες τις διαστάσεις και να βγει στη συνειδητή διάσταση που είναι, θα λέγαμε, η εξώτερη, αυτό που λέμε 3D. Έτσι προβάλλεται στους διάφορους χρονοκύκλους και χρονογραμμές, θα λέγαμε, τις οποίες ζούμε η ψυχή μας. Κάθε φορά λοιπόν που μία ψυχή αρχίζει και περνάει από αυτές τις διαστάσεις, λειτουργεί το υποσυνείδητο. Γιατί από το εξώτερο, θα λέγαμε, και προς τα μέσα, είναι αυτό που λέμε το δικό μας υποσυνείδητο. Και από το εξώτερο προς τα έξω, που εκπέμπουμε και έχουμε την παρατήρηση, τις πέντε αισθήσεις και αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον, είναι αυτό που λέμε το συνειδητό μας. Είναι ακριβώς όπως το σώμα μας.
Στο σώμα μας αυτό που βλέπουμε λοιπόν προς τα έξω είναι το συνειδητό. Γιατί εκεί τι κάνουμε, εκτινοβολούμε τις δικές μας αισθήσεις και παίρνουμε πίσω το feedback του περιβάλλοντος, των πληροφοριών. Έτσι και στη γη λοιπόν, αυτό το εξώτερο θα λέγαμε, τα όργανα της γης δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα ζώα, ο άνθρωπος και όλα ο βιολογικός κόσμος που υπάρχει για να μπορεί να δέχεται τις ακτινοβόλες, θα λέγαμε ενέργειες, από το σύμπαν. Τι γίνεται όμως τώρα, και εδώ θα μπούμε λίγο στην εσωτερική αστρολογία. Τι σημαίνει η πραγματική αστρολογία. Κάθε φορά από το κέντρο, θα λέγαμε, μπρος στην περιφέρεια, υπάρχουν, σας είπα, ομόκεντρικοί κύκλοι σε όλα τα σχήματα, σε όλα τα πράγματα, και αυτό είναι τα πάντα πολυδιάστατα και έχουμε ένα multi-universe, ας το πούμε, είτε εντός μας, είτε στη Γη, είτε στο γαλαξία, είτε στο σύμπαν. Τι γίνεται τώρα. Κάθε φορά που η Γη δημιουργεί τον πρώτο, θα λέγαμε, άξονα της, αυτός ο ίδιος ο άξονας και το κέντρο της, αντιπροσωπεύεται από την συμπαντική, θα λέγαμε, ενέργεια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κέντρο της Γης είναι ακριβώς οι αντιπροσωπείες του σύμπαντος, της ενέργειας, της πρωταρχικής, θα λέγαμε, ενέργειας. Ο πρώτος κύκλος που φτιάχνει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πρώτος, θα λέγαμε, κύκλος ενέργειας και ψυχικής, θα λέγαμε, εκδήλωσης, θα λέγαμε, στον πλανήτη Γη, είναι αυτός που αντιπροσωπεύεται, θα μπορούσαμε να πούμε, στο γαλαξία. Ο δεύτερος συμπαντικός κύκλος διατηρεί ενέργειες κάτω από την έννοια της μεγάλης άρκτου. Γι' αυτό βλέπουμε πάντοτε ότι στο βορρά πάντοτε το αστέρι της μεγάλης άρκτου είναι εκείνο το αστέρι, έτσι που συνεχόμενα έχουμε μεγάλη σύνδεση και αντλούμε συγκεκριμένες ενέργειες. Μετά ο υπόλοιπος, θα λέγαμε, επόμενος κύκλος, θα λέγαμε ότι διέπεται κάπου τους νόμους του ζωδιακού. Το ζωδιακό, όπως ξέρετε, είναι όλα αυτά τα πράγματα, οι αστερισμοί που τα έχουμε ενώσει και έχουμε φτιάξει συγκεκριμένες, θα λέγαμε, τοποθεσίες με εικόνες για να μιλάει στο δικό μας υποσυνείδητο. Μέχρι εκεί θέλω να φανταστείτε πως σε εκείνο το υποεπίπεδο, θα λέγαμε, της Γης και μέσα μας, δηλαδή στο ανάλογο υποεπίπεδο της δικής μας κατάστασης, μιλάει το ζωδιακό. Μετά από εκεί και πέρα ο επόμενος κύκλος είναι αυτός που διέπεται, θα λέγαμε, από τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, δηλαδή το κεντρικό ήλιο. Εκεί πέρα ξεκινάει και διέπεται, θα λέγαμε, αυτό το συγκεκριμένο υποσυνείδητο της ατομικότητάς μας από τον ήλιο και τους ήλιους. Μετά το επόμενο κομμάτι είναι μέσα στον πλανήτη, μέσα στο ηλιακό σύστημα που είμαστε, διέπεται όλη αυτή ο ομόκεντρος κύκλος κάτω από τους πλανήτες που υπάρχουν στο ηλιακό μας σύστημα. Μετά ο επόμενος κύκλος που φτιάχνει και το φυσικό μας σώμα είναι αυτός που διέπεται από τον συγκεκριμένο πλανήτη, τον πλανήτη Γη. Και από εκεί φτιάχνουν τη διάσταση του φυσικού σώματός μας. Ο τελευταίος, θα λέγαμε, κύκλος είναι αυτός που αντιλαμβανόμαστε εμείς σαν αυτός που διέπεται από τους δορυφόρους μας και συγκεκριμένα, δηλαδή, από τη δική μας τη Σελήνη και γενικά όλους τους δορυφόρους, θα λέγαμε, των πλανητών μέσα στο ηλιακό μας σύστημα. Αυτά είναι τα διάφορα εγώ που λέμε στην πραγματικότητα. Οι δικές μας οι προσωπικότητες. Αυτές διέπονται από τους δορυφόρους. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, τι γίνεται στην πραγματική αληθινή εσωτερική αστρονομικό ή αστρολογικό, θα λέγαμε, επιστήμη. Επειδή όλα δουλεύουν σαν φράκταλς, καταλαβαίνουμε λοιπόν το πόσο βαθιά μέσα μας μιλάει κάθε πράγμα. Ποιο είναι κοντά στο συνειδητό και ποιο είναι πιο βαθιά στο υποσυνείδητο. Έτσι βλέπουμε ότι εμείς επηρεαζόμαστε από όλα, θα λέγαμε, τα πράγματα που υπάρχουν στο σύμπαν. Από το κεντρικό σύμπαν μέχρι, θα λέγαμε, την πιο μικρή κατάσταση των δορυφόρων των πλανητών. Κάθε φορά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε συγκεκριμένες χρονογραμμές γενικές θα μπορούσαμε να πούμε ότι βιώνει και ανάλογες φυλές από αυτές που σας είπα. Οπότε σε αυτή την δυσδιάστατη άποψη, σε αυτό το δίσκο που αρχίζει και έχει, θα λέγαμε, αυτούς τους διάφορους ομόκεντρους κύκλους, αναχρονική, θα λέγαμε, γραμμή, η οποία έχει κάνει τα πρώτα κύματα, τα δεύτερα, τα τρίτα, δημιουργούνται και οι φυλές που έχετε ακούσει καμιά φορά. Η Πολική, η Υπερβόρεια, έτσι η Λεμούρια, η Άρια Φυλή, οι Άτλαντες, όλα αυτά που έχετε ακούσει. Έτσι, δηλαδή τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχουμε συγκεκριμένες, θα λέγαμε, συγκεκριμένα κύματα ψυχών, που αναλόγως την όθηση και την εμπειρία τους, βγαίνουν στην ανάλογο κύκλο, ομόκεντρο. Οπότε αρχίζουν εκεί και δουλεύουν με τις διάφορες ενσαρκώσεις που έχουν. Όλα λειτουργούν λοιπόν σε κύκλους.
Όταν εμείς θέλουμε να κοιτάξουμε τις διάφορες λοιπόν χρονογραμμές, ξέρουμε ότι μία ψυχή συγκεκριμένα αρχίζει και αναλόγως σε τι κύκλο έχει εκδηλωθεί, επειδή κάθε φορά η ύλη όταν είναι βαριά κινείται αργά και όταν είναι ελαφριά κινείται γρήγορα. Θέλω να καταλάβετε ότι σε κάθε χρονογραμμή που υπάρχει, όσο πιο πυκνή είναι η ύλη και η σύνθεση, αρχίζει και δουλεύει πιο αργά. Και όσο πιο ελαφριά είναι, φίλοι μου, η ύλη, αρχίζει και γυρίζει πιο γρήγορα. Με αυτό λοιπόν τι θέλω να σας πω, ότι αναλόγως λοιπόν τους κύκλους που έχουν εκδηλωθεί συγκεκριμένες ψυχές, έχουν διαφορετική κατάσταση του χρόνου και επίσης διέπονται από διαφορετικούς, θα λέγαμε, πλανήτες. Έτσι, κάθε φορά λοιπόν που εμείς τώρα σαν ανθρωπότητα, στην πραγματικότητα διεπόμαστε, θα λέγαμε, 100% στην προσωπικότητά μας, έτσι, η συνειδητότητά μας αγγίζει την προσωπικότητα των δορυφοριακών, θα λέγαμε, οντοτήτων που υπάρχουν. Γι' αυτό και εμείς τι είμαστε, είμαστε δορυφόροι του κέντρου μας στην πραγματικότητα. Είμαστε δορυφόροι του γήινου σώματός μας. Γιατί συνεχόμενα τι κάνουμε, λέμε φεύγω από το κέντρο μου, γιατί δεν ακολουθάω το φυσικό μου, βλέπετε. Δεν ακολουθάω το σώμα μου, γιατί η συνείδησή μου σκέφτεται διαφορετικά από το σώμα μου. Γιατί η συνείδησή μου την κοινή είναι ταυτισμένη με το δορυφόρο και όχι πραγματικά με το κέντρο μου. Άρα εμείς τώρα έχουμε μπει στο δορυφόρο μας, δεν είμαστε στο κέντρο μας. Και όταν πάμε λοιπόν να καταλάβουμε το τι συμβαίνει, βλέπουμε σε τι βάθος θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αστρολογία βαράει, θα λέγαμε, τον άνθρωπο, αναλόγως διαστάσεις. Γι' αυτό και δεν μπορούν οι επιστήμονες να καταλάβουν την αστρολογία και φυσικά οι διάφοροι αστρολόγοι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τώρα αυτά τα πράγματα που σας λέω, επομένως λένε ό,τι να είναι τις περισσότερες φορές. Άρα στο βαθύ υποσυνείδητο μιλάει το ζωδιακό και όσο προχωράμε προς το συνειδητό μας, προχωράνε με τη σειρά που σας είπα, φίλε μου. Όλα αυτά τα λέω γιατί η άποψη της γης ότι είναι συνεχόμενα ένας δίσκος αρχίζει και μπαίνει και αρχίζει και δίνεται έτσι στην ανθρωπότητα με την έννοια αυτή. Εκτός ότι αυτή η διδιάστατη άποψη είναι μια εγωκεντρική, γεωκεντρική θα λέγαμε κατάσταση, από εκεί και πέρα θέλω να καταλάβετε ότι πάντοτε όταν ο άνθρωπος μπαίνει στην ενέργεια μπαίνει στην δεύτερη διάσταση. Η μία διάσταση είναι το σημείο πάντοτε, εκεί μπορούμε να πούμε ότι αντιλαμβανόμαστε το πνεύμα. Γιατί στο σημείο είναι, θα λέγαμε, συμπυκνωμένα όλα. Είναι το σημείο που φτιάχνει μια πραγματικότητα. Ένα άλλο σημείο είναι μια παράλληλη πραγματικότητα. Ένα άλλο σημείο είναι μια παράλληλη πραγματικότητα. Όταν μιλάμε λοιπόν για παράλληλες πραγματικότητες, αλλά χωρίς όγκο, μπορούμε να σκεφτούμε όλοι ότι μιλάμε για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Όταν όμως εμείς μπαίνουμε, θα λέγαμε, στο 3D, τότε αρχίζουμε και μιλάμε για τον όγκο. Και όταν εμείς αρχίζουμε και βιώνουμε το χρόνο, αρχίζουμε και βιώνουμε, θα λέγαμε, την τέταρτη διάσταση. Εκεί στην τέταρτη διάσταση, φίλοι μου, είναι που μπορούμε να πηδήξουμε εμείς από χρονογραμμή σε γραμμή και να έρθουμε σε επαφή με τα υπόλοιπα διάφορα κύματα τα οποία υπάρχουν μέσα μας στο δικό μας υποσυνείδητο, που στην πραγματικότητα είναι οι δικές μας διαστάσεις, που εκεί ο εαυτός μας ακόμα δεν έχει μάθει να μπορεί να δουλεύει με τις ανάλογες ενέργειες. Όπως σας είπα τώρα δηλαδή, που δουλεύουμε με τις ενέργειες του υποσυνειδήτου μας ή το συνειδητό μας ότι αγγίζει τα όρια των δορυφόρων, θα λέγαμε, ακόμα δεν έχουμε μάθει να φτιάχνουμε, παραδείγματος χάρη, τα ηλιακά σώματά μας, με την έννοια ότι εμείς η συνειδητότητά μας είναι ταυτισμένη, θα λέγαμε, με τους ήλιους, με τα άστρα και όχι με τους πλανήτες ή τους δορυφόρους. Θέλω να καταλάβετε λοιπόν ότι στην επόμενη μάλλον εξέλιξη της ανθρωπότητας η συνείδηση επεκτείνεται προς τα μέσα, όπως έχω ξαναπεί, και πάει προς το κέντρο. Η εξέλιξη επεκτείνεται προς τα έξω και αρχίζει και εξελισσόμαστε δημιουργώντας διάφορες, θα λέγαμε έτσι, κύκλους για να μπορούμε να προεκτείνουμε, θα λέγαμε, και να προβάλλουμε πάνω στο 3D τις διάφορες καταστάσεις μας και μετά στο αστρικό. Άρα συγκεκριμένη κατάσταση μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει επίπεδη γη. Ναι, υπάρχει επίπεδη γη όταν την κοιτάμε δυσδιάστατα, γιατί βλέπουμε τις διάφορες χρονογραμμές που συμβαίνουν στη γη. Το τόρους, αυτό που υπάρχει και όλα αυτά τα πράγματα, και υπάρχει
η στρογγυλή γη. Βεβαίως και υπάρχει στρογγυλή γη, γιατί όταν εμείς έχουμε τις πέντε αισθήσεις μας και λειτουργούμε κάτω από αυτό το συνειδησιακό επίπεδο του 3D, όλα θα μας φαίνονται σφαίρες. Οι σφαίρες στη δυσδιάστατη κατάσταση είναι οι κύκλοι που λέμε. Και έτσι ακριβώς είναι και ο χρόνος. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε ότι ο χρόνος μπορεί να φαίνεται γραμμικός, μπορεί να φαίνεται κυκλικός, μπορεί να φαίνονται λοιπόν παράλληλες πραγματικότητες. Άρα θέλω να πω στους φίλους μου που πιστεύουν στην επίπεδη γη, ότι στην πραγματικότητα οτιδήποτε μιλάμε για την ενέργεια, για να μπορούμε να συλλάβουμε το πώς δουλεύουν τα πράγματα, θα μπορούσαμε να πούμε ναι, ότι η γη έχει ένα στυλ, θα λέγαμε ότι είναι επίπεδη, και έχει και διάφορες, θα λέγαμε, πλάκες, θα μπορούμε να πούμε. Που αυτές οι πλάκες θα κουμπάει μία πάνω στην άλλη, όταν μιλάμε να τις ενώσουμε στις δικές τους, θα λέγαμε, διαστάσεις. Όταν απ' την άλλη εμείς ζούμε στον κόσμο του 3D, όλα πρέπει να έχουν όγκο, φίλοι μου. Και όταν εμείς ζούμε στην τέταρτη διάσταση, είναι η τέταρτη διάσταση που μπορούμε και περνάμε και μπορούμε και βλέπουμε παράλληλες χρονογραμμές. Η τέταρτη διάσταση έχει άλλη μία κατάσταση. Ότι όταν πάμε στην τέταρτη διάσταση, επειδή δημιουργούμε εκεί πέρα με τα συγκεκριμένα φωτόνια ή φώτα και δημιουργούμε πραγματικότητες ή βλέπουμε τις διάφορες πραγματικότητες που ερχόμαστε σε επαφή και τις δημιουργούμε, μόλις εμείς περάσουμε τέταρτη διάσταση και μπορούμε να μπούμε σε διάφορες χρονογραμμές και να ξαναζήσουμε σε εισαγωγικά ορισμένα πράγματα, να πάμε στο μέλλον ή στο παρελθόν, θέλω να καταλάβω ότι μετά πάλι, μόλις επανερχόμαστε εδώ πέρα και φύγει η συνειδητότητά μας από εκεί, αρχίζουν τα πράγματα πάλι και το κάθε τι πηγαίνει, θα λέγαμε, στην αρχική του κατάσταση. Δηλαδή στην κατάσταση την οποία είναι μη τροποποιημένη από τη δική μας θέληση. Όταν φεύγει μια θέληση πάνω από ένα συγκεκριμένα, θα λέγαμε, κοσμική σκόνη, τα φωτόνια, τα υποσωματίδητα που βλέπετε, αυτά ξαναγυρίζουν στην αρχική τους μορφή. Άρα τις περισσότερες φορές όταν εμείς βγαίνουμε, θα λέγαμε, στην τέταρτη διάσταση, αρχίζουμε και σχηματίζουμε ορισμένα πράγματα, όπως είχαμε πει τα όνειρα, όπως είχαμε πει τα ταξίδια, όπως σας είχα πει πως βγαίνουν οι νεκροί όταν πεθαίνουν και πάνε σε ανώτερες διαστάσεις. Όλα αυτά τα πράγματα προσωποποιούν τι γίνεται, εξαφανίζεται κάθε φορά όταν η θέληση φεύγει. Γι' αυτό βλέπετε και στα όνειρά σας ότι όλα είναι πιο lucid, πιο ρευστά. Γιατί τα δουλεύετε, παίρνετε την ύλη, την καλουπώνετε και μετά φεύγει η συνείδησή σας και η ύλη ξαναρχείται στην αρχική της κατάσταση. Αυτά λοιπόν τα λέω για να μπορούμε να εννοήσουμε κάθε φορά ότι δεν είναι κάτι το πραγματικό ή το μη πραγματικό, αλλά είναι η συνείδησή μας, η οποία στους περισσότερους ανθρώπους αυτόν τον καιρό, επειδή γίνεται ακριβώς αυτή η συγκεκριμένη επέκταση, η διεύρυνση, αρχίζουν και μπερδεύονται γιατί δεν έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο. Επίσης θέλω να σας πω ότι κάθε κύκλος λοιπόν, αφού λειτουργεί με διαφορετικούς χρόνους, έτσι, και διαφορετική, θα λέγαμε, περιστροφή ανοίγματος και εισέλιξης και εξέλιξης, είναι πρόδειλο λοιπόν ότι τι, κάθε φορά που εμείς επεκτηνόμαστε, φίλοι μου, και αρχίζουμε και βγάζουμε όλα αυτά τα πράγματα προς τα έξω, ο διαφορετικός χρόνος μας κάνει να κινούμαστε πιο αργά ή πιο γρήγορα, όπως σας είπα. Ας πούμε λοιπόν ότι επεκτείνεται η ύλη που έχει εκδηλωθεί. Αφού έχει επεκταθεί η ύλη που έχει εκδηλωθεί και αρχίζει και φτάνει στα όρια, θα λέγαμε, μετά πρέπει να ξαναγυρίσει κάπως πίσω. Ας πούμε λοιπόν ότι εμείς σε αυτόν τον πλανήτη τι κάνουμε όταν θέλουμε να βρούμε τα ερείπια, πού ψάχνουμε. Πού ψάχνουμε όταν θέλουμε να βρούμε τις μνήμες της υλικής κατάστασης. Σκάβουμε, έτσι δεν είναι. Σκάβουμε και τι βρίσκουμε, τα οστά που ζούσαν παλιά, που γίνανε πετρέλαιο, όλους τους σταμένους, θα λέγαμε, θησαυρούς, βρίσκουμε όλα τα παλιά, τις πυραμίδες, αλλά πού τα βρίσκουμε, πάνω, όχι, τα βρίσκουμε κάτω. Γιατί από πάνω έχει έρθει το καινούριο, επεκτείνεται προς τα έξω, να μεγαλώνει, σαν να φουσκώνει και να κρατάει στα εγκατά της, θα λέγαμε τα παλιά. Ή, αυτό που σας λέω εγώ, σαν τα παλιά όλα να πηγαίνουν προς τον πυρήνα. Άρα θέλω να σας πω ότι ενώ οι ψυχές πάνε προς τον πυρήνα πολύ πιο γρήγορα, θα λέγαμε, λόγω της ελαφρότητας που έχουν, επειδή είναι πιο άειλη, θα λέγαμε, ύλη, επειδή είναι πιο ελαφριά ύλη, η ύλη που είναι σύνθεση, έτσι, είναι η ύλη που είναι όπως αυτή που ξέρουμε, αργεί να πάει προς τα μέσα. Γιατί χρειάζεται να περάσει από διάφορες καταστάσεις ζύμωσης, αποσύνθεσης, όπως λέμε τις περισσότερες φορές. Από τα όντα, από τους δεινόσαυρους, από όλα αυτά τα πράγματα, αρχίζει και πηγαίνει, τα λέγαμε, προς τα μέσα. Όταν εμείς αρχίζουμε και συνδεόμαστε συγκεκριμένες καταστάσεις και χρονογραμμές,
σαν ανθρωπότητα, είναι γιατί αυτοί οι δύο κόσμοι αρχίζουν και εφάπτονται αυτοί οι ομοκεντρικοί κύκλοι. Και πολλές φορές δημιουργούμε στα κάτι σαν πύλες συνειδησιακές τα λέγαμε, και επειδή όλοι οι κύκλοι παρόλο που δεν τρέχουν με ίδια ταχύτητα, όλοι δουλεύουν σαν fractals, ο ένας δηλαδή μοιάζει με τον άλλον, γιατί όλοι έχουν τις τέσσερις εποχές τους τα λέγαμε, όπως αυτές που ακούτε, από το Kali Yuga, Σιδηρεά, Ασημένια, Χρυσή, Μπρούτζινη, που σημαίνει ότι υπάρχει κάτι το πολύ αρμονικό και μετά αρχίζει και δυσαρμονίζει. Ότι είναι, θα λέγαμε, κάτι πολύ τέλειο και αρχίζει και γίνεται ατελές. Από αυτό λοιπόν θέλω να σας πω ότι παρόλο που υπάρχουν αυτές οι τέσσερις εποχές, εμείς αναβιώνουμε συνεχώς καταστάσεις, θα λέγαμε, αυτόν τον καιρό των Ατλάντων. Από την Ατλαντική, θα λέγαμε, αυτή η περίοδο, από την Ατλαντική αυτή κατάσταση που λέμε εποχή, που λέμε διάσταση, έτσι, που ζούσαν τότε, που εμείς χρονικά λέμε παλιά, αλλά στην πραγματικότητα ο χρόνος είναι σχετικός. Που εμείς λέμε που είναι κάτω τα απολιθώματα, γιατί είπαμε ο χρόνος είναι σχετικός, αλλά και ο χώρος είναι σχετικός. Αλλά κάπως πρέπει να βρεθεί στη δική μας, θα λέγαμε, πραγματικότητα αυτό. Και ο χρόνος και ο χώρος. Παρότι είναι σχετικά, πρέπει κάπως να το δημιουργήσει ο εγκέφαλός μας, για να μπορεί να συλλάβει το παρελθόν, το μέλλον, το παρόν. Άρα βλέπετε λοιπόν, τα ερείπια λοιπόν τι είναι, θαμμένα κάτω. Και πολλές φορές αναβιώνουν συγκεκριμένα πράγματα και ως εκ θαύματος τα φέρνουμε στην επιφάνεια. Γιατί? Γιατί η συνείδησή μας ενώνεται με αυτές τις χρονογραμμές. Και σαν κρυστάλλωσε εδώ, σαν γεγονός, πώς θα φανεί, ανακαλύψαμε την πυραμίδα. Ανακαλύψαμε ορισμένα πράγματα από τα μυστήρια που κάνανε οι Άτλαντες. Ανακαλύψαμε ορισμένα κόκαλα από δεινόσαυρους. Ανακαλύψαμε ορισμένα πράγματα από τους υπερβόρειους. Ανακαλύψαμε, σκάψαμε, βρήκαμε, τα φέραμε στην επιφάνεια. Είναι ακριβώς το ίδιο που συμβαίνει όταν εμείς φέρνουμε στην επιφάνεια από τη μνήμη μας πράγματα. Έτσι λοιπόν την παίρνουμε στο δικό μας κοινό υποσυνείδητο. Κάθε φορά, αναλόγως τι χρειαζόμαστε, φέρνουμε στην επιφάνεια. Πού? Στο συνειδητό. Πράγματα. Από πού? Από το υποσυνείδητο της γης. Από όλους τους διάφορους χωροχρόνους που έχουμε περάσει, αναβιώνουν, τα φέρνουν στην επιφάνεια. Είτε λέγεται τεχνολογία, είτε λέγεται ιστορία, είτε λέγεται παραδόσεις. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και εμείς σαν άνθρωποι. Τι κάνουμε? Αναβιώνουμε μνήμες που έχουμε περάσει. Πώς? Σαν παιδάκια. Με μικρότερη ύλη. Χωρίς να μαζέψουμε διαστημική ύλη, να την εκφράσουμε εδώ πέρα, να μεγαλώσουμε. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί ένα σώμα που έρχεται στην κρυστάλλωση, πάντα ξεκινάει με μορφή, θα λέγαμε, σημείου, επεκτείνεται δυσδιάστατο και είναι μακρόστενο, μετά γίνεται, θα λέγαμε, πιο χοντρό και αρχίζει παίρνει κυκλική μορφή, και όταν είναι να χαθεί, πάλι γίνεται, θα λέγαμε, μακρόστενο και μετά φεύγει. Όπως ο άνθρωπος. Ξεκινάμε, είμαστε σημείο, μικρή, μακραίνουμε, έτσι, μετά παχαίνουμε και μετά όσο γερνάμε, ξαναλεπταίνουμε και μετά χανόμαστε. Είναι επειδή κρυσταλλώνουμε τη διαστημική ενέργεια, την ψυχική ενέργεια σε μορφή και μετά απορροφιέται πίσω. Όλα αυτά τα πράγματα τώρα που έρχονται σε επαφή ο κόσμος, επειδή ανοίγουν και διευρύνονται, θα λέγαμε, οι συνειδήσεις, βλέπουμε ένα άλλο πράγμα που συμβαίνει στον κόσμο. Βλέπουμε ότι ο κόσμος, ενώ στην πραγματικότητα εξελισσόμαστε και είναι μια αναβίωση και προχωράμε μπροστά, για κάποιο λόγο μερικοί βλέπουν ότι υπεξελισσόμαστε επίσης. Και ας εξηγήσω γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό το παράδοξο. Γιατί, αγαπημένοι μου φίλοι, τι γίνεται? Υπάρχουν αυτές που σας είπα οι χρονογραμμές που διεπόμαστε όλοι στο δικό μας υποσυνείδητο, που είναι από τα άστρα, από τους γαλαξίες, από το ζωδιακό, από τους πλανήτες, από τους ήλιους, από τους δορυφόρους, έτσι. Τρέχουν, είπαμε, με διαφορετική ταχύτητα. Άρα ο μακρόκοσμος, θα λέγαμε, και όχι ο μικρόκοσμος, δουλεύει διαφορετικά. Με σκοπό τι? Να έχει και αυτός τις δικές του τέσσερις εποχές. Να έχει, θα λέγαμε, και αυτός το χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Τώρα είμαστε στις καταστάσεις που οι πιο εσωτερικοί, θα λέγαμε, και μεγαλύτεροι μακροκοσμικοί κύκλοι ανήκουν στην κατάσταση του χειμώνα. Εμείς μπορεί να ανήκουμε στην κατάσταση που αρχίζουμε και μπαίνουμε στην άνοιξη. Ε? Και γινόμαστε καλύτεροι, ξυπνάμε, έχουμε τεχνολογία, γίνεται κάτι διαφορετικό. Παρόλα αυτά όμως, η συνείδησή μας φαίνεται να φεύγει, να επεξελίσσεται, να τη χάνουμε. Γιατί σας είπα, είμαστε τώρα στη συχνότητα την μεγάλη, στην κατιούσα πριν ανέβει. Όμως αυτή την κατιούσα συχνότητα, την κοσμική, εμείς είμαστε σε ανωτική πορεία, στη μικρότερη συχνότητα που ζούμε σαν ανθρωπότητα αυτόν τον καιρό. Οπότε θέλω να καταλάβετε τι σημαίνει ότι εμείς εξελιζόμαστε, θα λέγαμε, και πάμε ανωδικά, αλλά στη μεγάλη σκάλα είμαστε στον κατήφορο τώρα, πριν την ανηφόρα.
Γι' αυτό νιώθετε αυτό το παράδοξο καμιά φορά και βλέπετε όλος ο κόσμος, ενώ προχωράμε και το νιώθετε μπροστά ως ένα σημείο, βλέπετε σε ένα άλλο σημείο να χάνουμε τον εαυτό μας σαν άνθρωποι. Δεν θέλω να αναλύσω παραπάνω, γιατί αυτό είναι ολόκληρος κύκλος για να μιλήσουμε για τους κύκλους, για τις χρονογραμμές, έτσι, για όλα αυτά τα πράγματα που ακολουθάνε οι ψυχές και κάθε που παίζονται οι σαρκώσεις της κάθε ψυχής. Θα μπορούσαμε να δώσουμε και άλλα πράγματα, αυτό είναι τελείως ένα μεγάλο μάθημα και πολύ λεπτομερέστατο που τώρα δεν χρειάζεται να το πούμε. Παρ' όλα αυτά, άμα ξανακούσετε το βίντεο και διαλογιστείτε, σας είπα πάνω σε αυτό, θα συλλάβετε το πώς λειτουργεί περίπου αυτή η εισχώρηση της διαστημικής ψυχικής ενέργειας μέσα στην εκδήλωση, θα λέγαμε, των σωμάτων. Είτε λέγονται ύλη, είτε λέγονται πλανήτες, είτε δορυφόρεται άνθρωποι, είτε οτιδήποτε που δημιουργεί σώμα σε κάθε διάσταση. Τώρα θέλω να προχωρήσουμε λοιπόν παρακάτω στις δικές σας ερωτήσεις, έτσι για να μπορέσουμε να αλλάξουμε ίσως και ένα επίπεδο, γιατί πολλοί φίλοι μου μου κάναν παράπονα από το εξωτερικό και γενικά κάποιοι συγκεκριμένοι, γιατί δεν πιάνω τα υψηλά επίπεδα και το έχω ρίξει λίγο στην κατάσταση της ψυχολογίας, της ενδυνάμωσης και όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι αναλόγως τι νιώθω, τι ζητάει ο κόσμος, το δίνω. Όμως πολλές φορές ξέρω ότι μπορεί να μιλάω ακαταλαβίστικα, αλλά φίλοι μου πρέπει να καταλάβετε ότι μιλάω για συγκεκριμένα επίπεδα, που πρέπει να μιλήσω για συγκεκριμένα επίπεδα, ακόμα και αν το πολλό δεν έχει το F. Εντάξει? Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα στα δικά σας λοιπόν επίπεδα που θέλει ο καθένας να αναπτύξουμε την ενέργεια, να δούμε τι μας έχουν στείλει εδώ πέρα οι φίλοι μας. Λοιπόν, λέει η Ντομπρίνκα, σε τι μας χρησιμεύει ο δείκτης νοημοσύνης και γιατί δεν το κατεβάζουμε. Στην πραγματικότητα θέλει να μας ρωτήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν είμαστε αγαθοί. Αυτό μου φαίνεται. Για ποιο λόγο ο δείκτης νοημοσύνης, τι συμφέρει ο νου στον άνθρωπο, θα λέγαμε. Κοιτάξτε φίλοι, πολλοί άνθρωποι τα έχουν βάλει με το νου, με την έννοια ότι γιατί να είμαστε τόσο έξυπνοι, γιατί να έχουμε τόσο πολύ διανοητικό, γιατί να φτιάχνουμε τεχνολογίες, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Γιατί να μην είμαστε αγνοί, καθαροί, χωρίς το νου να μας διαβάλει, να λέγαμε, έτσι. Και πραγματικά ο νους μπορεί να μας διαβάλει, γιατί όταν δεν το χρησιμοποιούμε σωστά, με σύνεση δηλαδή, μπορεί να φτιάξει, θα λέγαμε, διάφορα πράγματα που μας βγάλουν και να μας εκφυλήσει, όπως έχει γίνει στη δική μας πραγματικότητα. Προσέξτε όμως φίλοι μου τι γίνεται. Θα μπορούσαμε να πούμε να ήμασταν όλοι αγαθοί. Αλλά όποιος είναι αγαθός είναι και σαν το πρόβατο, θα το φάει ο λύκος. Οπότε πρέπει να καταλάβετε ότι η αγαθότητα μόνη της μας κάνει να είμαστε σαν ζώα. Ναι, με μια αγαθότητα μπορεί να έχουμε αυτή τη ζωική κατάσταση, να ζούμε στο τώρα, αλλά να μην έχουμε την επεξεργασία. Η επεξεργασία μας κάνει να διευρύνουμε την κατάστασή μας και να γινόμαστε θεοί του κατώτερου επίπεδου. Ο άνθρωπος λοιπόν, επειδή λέγεται ότι είναι κατ' εικόνα και ομοίωση σε εκείνο το επίπεδο που συνειδησιακά καταλαβαίνει ότι μπορεί να γίνει συνειδητός δημιουργός, πρέπει να καταλάβετε φίλοι μου ότι χρειαζόταν να πάρουμε αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο για να φτάσουμε στην κατάσταση του δημιουργού. Αν δεν είχαμε αυτό το εργαλείο, θα ζούσαμε μια μακαριότητα, ναι, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει μακαριότητα. Θα ζούσαμε μια ευτυχία, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ευτυχία. Θα ζούσαμε μια άγνοια, χωρίς να ξέραμε τι σημαίνει άγνοια. Οπότε πρέπει να μπούμε στην κατάσταση της ενσυνείδησης. Και αυτή η κατάσταση ενσυνείδησης σημαίνει διαχωρισμό, σημαίνει νου, σημαίνει ερμηνεία, σημαίνει να δίνω νόημα. Σημαίνει το νου μας, έτσι, να τον κάνω νόημα και να δίνω τη δική μου ερμηνεία κάθε φορά στη ζωή. Και στην κατάσταση της ανώτερης μαγείας ξέρουμε ότι αυτός η ερμηνεία, το όνομα δηλαδή, είναι στην πραγματικότητα αυτό που τώρα οι επιστήμονες βρήκανε ότι ο παρατηρητής κινεί το παρατηρούμενο. Αυτό στα παλιά χρόνια ήταν η αρχή της μαγείας, που βεβαίως λέγονταν ότι ονομάσεις, έτσι, πραγματικά μπορείς να το διοικήσεις. Βέβαια αυτό είναι ένα μεγάλο, θα λέγαμε έτσι, παρακλάδι, για να καταλάβετε ότι ο νους έχει τη δύναμη να διοικεί την ύλη. Τώρα επιστημονικά φαίνεται και το έχουν αποδείξει. Παλιά αυτό λεγόταν μαγεία. Και εκεί πάνω στηριζόταν η λευκή και η μαύρη μαγεία. Κύριο λοιπόν αρχή της μαγείας είναι κάθε τι να το ονομάζεις. Γιατί η δική σου ερμηνεία δημιουργεί το δικό σου κόσμο, ο δικός σου κόσμος συντονίζεται με τον ανάλογο συλλογικό κόσμο.
Λοιπόν, δεν θα αναλύσω πάνω σε αυτό, όμως καταλάβατε τη χρησιμότητα του νου. Χωρίς το νου ο άνθρωπος είναι απλά, θα λέγαμε, ένα ζώο, θα λέγαμε, ένα αγαθό. Έτσι, και πολλές φορές το αγαθό, γι' αυτό το λέμε πράγμα. Τι έχεις? Πράγματα, τι αγαθά. Γιατί δεν είναι συνείδητα. Έτσι, ενωμένα, ναι. Ένα με το Θεό, ναι. Αλλά δεν έχουν συνείδηση, δεν έχουν αυτό διαχωρισμένο την συνείδηση. Έτσι, αυτό μας κάνει να έχουμε και την ατομική ψυχή για την συνείδηση, αντί να έχουμε τη συλλογική ψυχή. Προχωράμε παρακάτω για να δούμε την άλλη ερώτηση. Λέει Μαρία, καλησπέρα στα μάτια. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς επηρεάζει η πασίλνια στον άνθρωπο, δραστηριότητες, ύπνος. Είναι πιο έντονο τώρα λόγω της ημερίας. Έχω παρατηρήσει ότι επηρεάζει πολλές φορές τις συμπεριφορές και ύπνο των μικρών παιδιών. Όπως σας είπα, φίλοι μου, η δική μας, τα λέγαμε, προσωπικότητα τώρα επηρεάζεται πάρα πολύ από την πανσελίνο. Και με την έννοια όχι απλά της πανσελίνου, επειδή πάντοτε αυτό το φως το εταιρό. Αυτό το φως, όχι το αληθινό, έτσι, αλλά το ετερόφωτο που έχει πανσέλινος, σημαίνει το δικό μας ετερόφωτο εγώ και όχι το πραγματικό αυθεντικό εαυτό μας. Επηρεασμένα την πανσέλινο δημιουργούμε όλα τα διάφορα εγώ που έχουμε, που λειτουργούν σαν ετερόφωτοι δαίμονες μέσα μας. Θέλω λοιπόν να καταλάβω ότι οι συγκεκριμένοι δαίμονες, όπως ονοματίζει η Εκκλησία, ή άλλες θρησκείες και άλλα δόγματα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά συγκεκριμένες ενέργειες δορυφορικές που μέσα μας δημιουργούν αυτούς τους δορυφόρους που τις περισσότερες φορές όταν εμείς δεν έχουμε τον ήλιο περιμένουμε να δούμε το φεγγάρι. Το φεγγάρι, όπως είχα μπει και σε μια άλλη διάλεξη που έκανα, σημαίνει την προσωπικότητά μας και τα εγώ μας. Τα εγώ μας, αναλόγως το τι συμβαίνει στο διάστημα και τις φάσεις που παίρνει η σελήνη, βλέπετε, έχει χάσει που χάνει τη σελήνη και έχει εκεί την ώρα που είναι ολοφάνερη και καθαρή. Αυτό το φως λοιπόν της σελήνης είναι που μας βοηθάει στο δρόμο μας όταν υπάρχει νύχτα. Και όταν έχει χάσει, έχει σκοτάδια. Ακριβώς το ίδιο πράγμα λοιπόν υποσυνείδητα σημαίνει και μέσα μας. Υπάρχει μια έξαρση των προγραμμάτων που έχουμε, που ενώ μας δίνουν, θα λέγαμε, καλύτερα δρόμο, όταν δεν έχουμε αυτούς τους δαίμονες, αυτά τα προγράμματα, είμαστε τελείως βυθισμένοι σκοτάδι. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν εμείς ξεπεράσουμε αυτές τις καταστάσεις και νικήσουμε, διοικήσουμε τις ενέργειες τις δορυφορικές, τις ελληνιακές θα λέγαμε, τότε μπορούμε να πούμε ότι εκμεταλλευόμαστε τον ήλιο. Και όπως όλοι ξέρετε, το φεγγάρι είναι χρήσιμο τη νύχτα. Ο ήλιος κάνει όμως την ημέρα φωτεινή. Αυτή η διαφορά έχει της ηλιακής δόνησης μέσα μας, το δικό μας υποσυνείδητο, μόλις φτάσει η συνείδησή μας, που μπαίνουμε πλέον στην κατάσταση της αντικειμενικής πραγματικότητας, από την υποσυνείδητη υποκειμενική πραγματικότητα που λειτουργούν τώρα οι περισσότεροι άνθρωποι βυθισμένοι μέσα στα εγώ τους, στα πρίσματά τους. Αναλόγως λοιπόν τη χάση και τη φέξη, έτσι πολλές φορές η ψυχολογία μας είναι δυνατή, θα λέγαμε, οι δαίμονες και αδύναμη. Όσο δουλεύουμε μέσω των δαιμόνων μας, τόσο λοιπόν εμείς τους θέλουμε δυνατούς. Μόλις όταν καταλάβουμε και μια φορά βγούμε και δούμε την ηλιόλουστη μέρα, τότε θα καταλάβουμε πόσο λίγο και ψευδές ήταν οι φάσεις του φεγγαριού που χαράζαν την πορεία μας μέσα στο σκοτάδι. Έτσι. Λοιπόν, στο είπαμε μια κατάσταση αλληγορική. Τώρα όσον αφορά τη βιολογία, καταλαβαίνετε λοιπόν η ψυχολογία πολλές φορές και ειδικά στην πανσέλινο, σας είπα, είναι ο μόνος τρόπος για να μπορούμε να κάνουμε την εξέτασή μας. Και ειδικά η πανσέλινος, επειδή είναι και ο ήλιος, τα λέγαμε, από τη μία πλευρά και η σελήνη από την άλλη, εκείνες τις ώρες που υπάρχει και το ερυθρότερο φως γεμάτο, αλλά και ο ήλιος, που είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση την ώρα που ανατείλει ο ήλιος και δει η σελήνη, ακριβώς εκείνη την ώρα έχουν και οι δύο, θα λέγαμε, τη δύναμή τους. Αυτές οι δύο δυνάμεις είναι σαν να φωτιζόμαστε από δύο πλευρές. Συγκεκριμένες λοιπόν τελετές, ενεργοποιήσεις, μοιήσεις, διαλογισμοί, έτσι, οραματισμοί και τα υπόλοιπα, συγκεκριμένες λοιπόν φάσεις προβολής συνείδησής μας, έτσι βοηθάει πάρα πολύ να τις κάνουμε στην πασίνο και σας εξήγησα, θα λέγαμε, για ποιο λόγο. Έτσι. Και αυτό είναι μέχρι ένα συγκεκριμένο ορισμένο σημείο. Πάνω σε αυτό θα ήθελα λοιπόν να σας πω και κάτι άλλο,
όλες αυτές οι δυσδαιμονίες ή πραγματικά τον, ή τα αστρικά, θα λέγαμε, όντα, τα ήμια αστρικά όντα, όπως έχετε ακούσει, οι διάφοροι βρικόλακες έτσι και οι υλικά άνθρωποι και τα υπόλοιπα, γι' αυτό τους χαρακτηρίζει ότι οι πανσέλινος αρχίζουν και να βιώνουν μέσα μας. Έτσι. Και επίσης τους χαρακτηρίζει ότι δεν αντέχουν, θα λέγαμε, το ηλιακό φως. Ο ήλιος έχει την κατάσταση να διασπάει την αστρική, θα λέγαμε, πραγματικότητα. Γιατί φωτίζει, θα λέγαμε, έτσι, έρχεται το ηλιακό φως, μπαίνει στην ατμόσφαιρα, διασπάει την αστρική πραγματικότητα που είναι το σκότος, το διάστημα δηλαδή, που εκεί προβάλλουμε τις συνειδήσεις μας και γίνονται προβολές μας, και φτιάχνει την κοινή πραγματικότητα που όλοι ξέρουμε. Άρα θέλω να καταλάβετε ότι κάθε φορά το έχουν φέρει και το έχουν παραμυθιάσει, βέβαια, ότι πίνουν αίμα και τα υπόλοιπα που στην πραγματικότητα δεν είναι αίμα, αλλά η αστρική ενέργεια που απορροφάνε, και θα μιλήσουμε μια άλλη φορά πιο αναλυτικά πάνω σε αυτό. Απλά επειδή το αναφέραμε, μεταξύ ήλιου και σελήνης, σας έδωσα και ένα δείγμα από που έχουν βγει όλα αυτά τα πράγματα, και αλλά σαν το χαλασμένο τηλέφωνο που διαδοθεί χολιγουντιανά, θα λέγαμε, στον κόσμο. Προχωράμε παρακάτω στην άλλη ερώτηση. Για να δούμε. Από την άλλη. Πού είναι. Okay. Λέει Βασιλική Σταμάτη, υπάρχει αντικειμενικά φυσιολογικό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει. Λοιπόν, το φυσιολογικό που λέμε πολλές φορές, φίλοι μου, εννοούμε την λογική της φύσης. Φυσιολογικό είναι η λογική της φύσης. Η λογική της φύσης, για να την καταλάβουμε, πρέπει εμείς να αντιληφθούμε το πώς δουλεύει η φύση. Γι' αυτό για πολλούς ανθρώπους που είναι στη φυσιολογική, θα λέγαμε, κατάσταση, ενώ νομίζουν ότι είναι φυσιολογική, δεν είναι φυσιολογική. Γιατί δεν ακούν τη λογική της φύσης. Πολλές φορές έχω πει, και φαίνονται σκληρά τα λόγια μου, ότι η ανθρωπότητα έχει εκφυλιστεί. Γιατί δεν ακούει, δεν ξέρει, δεν έχει γνωρίσει την φυσιολογία, έτσι, πραγματικά. Δηλαδή τη λογική της φύσης, την ομοτέλεια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ο κανόνας και η εξαίρεση. Και πώς καταλαβαίνουμε την εξαίρεση από τον κανόνα? Μόλις κάτι ακολουθάει ένα κανόνα, υποστηρίζεται από τη φύση. Και η εξαίρεση δεν υποστηρίζεται από τη φύση. Στον κόσμο που ζούμε, που δεν είναι φυσιολογικός, όπως ξέρετε όλοι, γιατί συμβαίνουν αφύσικα πράγματα, αλλά είναι φυσιολογικός για τον άνθρωπο, έτσι όπως νομίζει εκείνος, το φυσιολογικό είναι τελικά εκείνο που συμβαίνει υποστηριζόμενο από τη φύση. Και είναι φυσιολογικό, δηλαδή είναι νόμος από τη φύση, ότι εκτρέπεται να φέρνει πόνο και να διαλύεται. Αυτό που περνάει η ανθρωπότητα είναι φυσιολογικό. Όχι είναι φυσιολογικό εμείς να είμαστε γκέι, να είμαστε το ένα, να είμαστε το άλλο. Όχι, αυτό είναι φυσιολογικό για τον ανθρώπινο νου. Φυσιολογικό είναι ο ανθρώπινος εκφυλισμένος νους να βγάζει ανθρώπους, έτσι, ομοφυλόφιλους, γκέι και τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Άρα δεν θέλω να το προσωποποιείτε στον άνθρωπο. Θέλω να μπαίνετε στη φυσιολογία για το πώς λειτουργεί η ενέργεια. Όταν λοιπόν κάτι εκτρέπεται, είναι φυσιολογικό η φύση να μην τον υποστηρίζει. Γι' αυτό και δύο άνθρωποι που είναι ομοφυλόφιλοι δεν μπορούν να κάνουν παιδί. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Για την κοινωνία μας όμως, που δεν σκαμπάζει την το φυσιολογικό, γιατί δεν ξέρει τους νόμους και δεν ξέρει το οτιδήποτε συμβαίνει, θα λέγαμε, μέσα του, δεν μπορεί να αντιληφθεί τη λογική της φύσης. Και σου λέει, δεν πειράζει, παιδί, εμένα έτσι γουστάρω, δεν με νοιάζει η φύση. Και επειδή το κάνουμε πολύ, είναι φυσιολογικό. Όχι, φίλοι μου. Φυσιολογικό είναι ό,τι πηγαίνει με τη λογική της φύσης. Θέλουμε να πάμε μαζί, πρέπει να ξέρουμε τον λόγο. Ο λόγος είναι η έλλειψη πόνου. Ο λόγος είναι ότι θα πονέσουμε λιγότερο. Γιατί όταν εμείς δεν πηγαίνουμε την νομοτέλεια, δεν υποστηριζόμαστε νομοτελειακά. Δεν μας υποστηρίζει η φύση. Και οτιδήποτε θέλει να κρατηθεί στο χρόνο, πρέπει να υποστηρίζεται. Αν δεν υποστηρίζεται, βαμπυρίζει, παρασιτίζει. Παραδείγματος χάρη, η ανθρωπότητα τώρα βλέπει ότι λίγο-λίγο δεν μπορούν να κάνουν παιδιά οι άνθρωποι. Γιατί η φύση δεν τους υποστηρίζει από τον εκφυλισμό που έχουμε φάει. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, γιατί συνεχόμενα βγάζουν ασθένειες, καρκίνους, ιστορίες, από όλα αυτά τα πράγματα που έχουν επιφέρει στην τροφή τους, στη γη, η δεξιά και αριστερά. Ο εκφυλισμός έχει έρθει, γιατί έχουμε φύγει από τη φυλή μας, από την αρχή μας, από αυτό που είμαστε. Γιατί τι είπαμε, οι δορυφορικές ενέργειες της προσωπικότητας δηλαδή, μας κάνει να φεύγουμε από το κέντρο μας και να περιφερόμαστε. Γι' αυτό λέμε συμπεριφορά. Συμπεριφέρεται η ενέργεια, η συνείδησή μας γύρω από το κέντρο μας. Δεν είναι στο κέντρο τους οι άνθρωποι.
γι' αυτό και δεν έχουν γνωρίσει πραγματικά, παρά μόνο όσο μπορούν, την λογική της φύσης. Αν δεν έχουμε γνωρίσει τη λογική της φύσης και δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί η φύση, είναι σαν να μην ξέρουμε, θα λέγαμε, τους νόμους, τη δικονομία. Και τι συνέχεια θα κάνουμε? Θα μπαίνουμε φυλακή, γιατί θα κάνουμε παραπτώματα. Το καταλαβαίνετε? Πρέπει λοιπόν εμείς να μάθουμε πραγματικά τι είναι η φυσιολογία, για να εννοήσουμε για ποιο λόγο μετάρχεται ο πόνος. Και θα δούμε ότι οι μόνοι υπεύθυνοι είμαστε εμείς, επειδή έχουμε άγνοια. Έτσι. Και το φυσιολογικό είναι η άγνοια να πονάει για να σεωθεί στη γνώση. Αυτά είναι τα φυσιολογικά. Όχι αυτά που κάνει ο άνθρωπος και επειδή έχουμε μάθει να τα κάνουμε όλοι μας την άγνοια, θα λέγαμε είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα. Όχι. Είναι φυσιολογικό όποιος έχει άγνοια να κάνει λάθη. Αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν είναι όμως αυτά τα πράγματα που τα βαφτίζουμε εμείς φυσιολογικά, μόνο και μόνο για να πούμε με λίγα λόγια ορισμένα άλλα πράγματα. Έχω γίνει καυστικός πολλές φορές και πιο παλιά. Όμως το κάνω με καλή πρόθεση. Γιατί πρέπει να πούμε συγκεκριμένες αλήθειες, φίλε μου. Παραδείγματος χάρη, τώρα πιάσαμε τους ανθρώπους αυτούς που έχουν κάποιο είδος λαγνίας. Άλλοι άνθρωποι μπορεί να έχουν κάποιο είδος άλλης νοητικής, θα λέγαμε, έξαρσης, μπορεί να είναι θυμός. Άλλοι άνθρωποι μπορεί να έχουν κάποιο μίσος. Άλλοι να είναι κομπλεξικοί. Ζούμε στην εποχή που όλοι, οι περισσότεροι 99% είναι τρελοί, θεόμουρλοι, ψυχοπαθείς. Δεν τρέχει τίποτα. Για μας λέμε φυσιολογικό, γιατί όλοι είμαστε έτσι. Και όποιοι τρέχουν στην ίδια ταχύτητα φαίνονται ακούνητοι. Αυτό συμβαίνει. Για μας, για άλλους ανθρώπους που τρέχουν διαφορετική ταχύτητα, βλέπουμε τη βραδιστροφία που υπάρχει στον κόσμο. Αυτό λοιπόν δεν το λέμε για κατάκριση. Το λέμε για τους ανθρώπους που τελικά ψάχνουν να βρουν κάτι, έτσι, να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να έρθουμε σε μια κατάσταση αυτογνωσίας και να συλλάβουμε μια αλήθεια, είναι να τα βάλουμε σε εισαγωγικά με αυτή την δορυφορική μας ενέργεια. Παύλα τα εγώ μας, παύλα τα προγράμματα, παύλα τη συμπεριφορά μας, ώστε να την εννοήσουμε. Αν θέλουμε εμείς να κάνουμε το πρώτο μπαμ, το πρώτο σοκ, το πρώτο κόντρα είναι να κοντράρουμε τον ίδιο μας τον εαυτό σε ό,τι αφορά στο θέμα αν κάτι είμαι σίγουρος ότι αυτό που ξέρω αντανακλάει στην επιβεβαίωση της νομοτέλειας. Καλός ή κακός, μέχρι να φτάσουμε μέσα μας σε εκείνο το επίπεδο να μπορούμε να δημιουργούμε συνειδητά, πρέπει να αμφισβητούμε τον εαυτό μας. Πάντοτε τα πάντα τα αμφισβητούμε και μετά τα ενσωματώνουμε. Τα βγάζουμε έξω τον εαυτό μας, τα παρατηρούμε και μετά τα ξαναβάζουμε. Γι' αυτό και βλέπετε όλοι αυτοί που κάναν τις διάφορες, θα λέγαμε, μοιήσεις ή τα διάφορα, οι διάφοροι άθλοι, πάντα πολεμάγαν τους θεούς και στο τέλος καθίσανε στον Όλυμπο. Εντάξει. Η αμφισβήτηση πρέπει να έρθει πάντοτε του εαυτού μας για να μπορούμε μετά να τον επιβεβαιώσουμε. Έτσι, φίλοι μου, τότε έρχεται η γνώση. Ούτε με τα νομίσματα, δηλαδή να νομίζω, ούτε με το πιστεύω που σημαίνει ελπίζω. Η πραγματική πίστη, σας είπα, είναι πύλη προς τον ιστό. Η πραγματική πίστη δημιουργεί. Αλλά για να το κάνεις πρέπει να είσαι ολομερής σε αυτό που πιστεύεις. Όχι μερικός, ούτε να ελπίζεις. Αυτά είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις που μόλις μάθετε και είστε πραγματικοί μάγοι, θα δείτε ότι είναι η θέληση που κάνει πραγματικά κάτι πίστη. Και η θέληση έρχεται από την ψυχή και η ψυχή έρχεται από την εμπειρία. Άρα κάτι να το έχει περάσει εμπειρικά κάποιος δεν μπορεί να έχει συγκεκριμένη θέληση. Η θέληση τι σημαίνει? Δεν θα του δίνει την ανάλογη όθηση. Η όθηση τι σημαίνει? Δεν θα του δίνει την επικτητική κατάσταση. Σας είπα στην αρχή την όθηση να δουλέψει στον ανάλογο ομόκεντρο κύκλο, ώστε να μπορεί να περάσει τις ανάλογες καταστάσεις που λέτε κάρμα, γραμμή, εσαρκώσεις και μετά να μεταλαμπαδίσει, να μεταναστεύσει στην επόμενη κλίμακα, όπως κάνουν ακριβώς τα ηλεκτρόνια συστήβες όταν φεύγουν από τον πυρήνα και τα πρωτόνια. Όπως πάνω έτσι και κάτω και λειτουργούν σαν fractals, έτσι. Δεν λέω κάτι διαφορετικό από ότι η επιστήμη μας λέει, έτσι, για τα πράγματα, τα 3D. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέει Αλεξάνδρα, πώς καθορίζεται μάλλον, ίσως να πει, το υποσυνείδητο στον άνθρωπο και οι περιοριστικές πεποιθήσεις. Οτιδήποτε δεν είναι συνειδητό, το λέμε υποσυνείδητο. Βέβαια, ο κόσμος έχει βγάλει υπερσυνείδητο, ασυνείδητο και εννοεί τις προβολές που μπορούμε να κάνουμε μέσα στους εσωτερικούς μας παραδείσους, έτσι, ή κολάσεις. Και όταν θέλουμε να πούμε παραδείσους ή κολάσεις, εννοούμε εκείνη την κατάσταση που ο άνθρωπος έχει, θα λέγαμε, τη συνείδηση στις ανώτερες
καταστάσεις στα εσωτερικά επίπεδα ή θα λέγαμε εκείνες τις καταστάσεις που ο άνθρωπος δεν έχει συνείδηση και αυτές τις λέμε, θα λέγαμε, τις κολάσιμες, θα λέγουμε, περιοχές. Όταν εμείς έχουμε ενθύμηση, θεωρείται υπερσυνείδητο. Όταν εμείς έχουμε αμνησία και πάμε στους εσωτερικούς κόσμους και προβάλλουμε τον εαυτό μας στη φύση την εσωτερική, θα λέγαμε τότε λέγεται κόλαση, γιατί ακριβώς λειτουργούμε με άγνοια, έτσι, χωρίς ψυχή θα λέγαμε. Γι' αυτό καμιά φορά ακούτε ότι άνθρωποι χάνουν την ψυχή τους, γιατί δεν θυμούνται ποιοι είναι. Και οι άνθρωποι τώρα φυσικά είναι σαν να μην έχουν ανθρώπινη ψυχή, γιατί δεν θυμούνται τις ψυχικές ικανότητές τους. Οπότε είναι σαν να χάνουν τις εισαγωγικά, θα λέγαμε, τις ψυχές τους. Δεν έχουν τα ανθρώπινα ιδανικά, δεν έχουν τις ανθρώπινες αρχές και αξίες. Γι' αυτό τώρα είναι οι περισσότεροι άψυχοι σε εισαγωγικά. Όχι δεν έχουν ψυχή, δεν θα μπορούσαν να ζήσουν. Δεν γίνεται να υπάρξει κάτι χωρίς ψυχή, γιατί η ψυχή είναι εκείνο το οποίο παίρνει ενέργεια για να συγκροτηθεί η ύλη. Δεν έχουν όμως τάση να συνθέσουν την ανθρώπινη ψυχή. Καταλάβατε, γι' αυτό είμαστε σαν άψυχοι. Δεν έχουμε τις ψυχικές αρχές. Έτσι. Λοιπόν, πώς καθορίζεται λοιπόν στο υποσυνείδητο λοιπόν. Το υποσυνείδητο είναι κάθε τι που ο άνθρωπος δεν το κάνει συνειδητά. Όμως παρόλα αυτά δεν πάει να πει ότι δεν δουλεύει. Δεν πάει να πει λοιπόν ότι είναι μόνο το βιολογικό υποσυνείδητο, όπως που χτυπάνε οι καρδιές μας, τα βλεφαρά μας, το πεπτικό σύστημα, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα που δουλεύουν χωρίς συνείδησή μας, αλλά και οι διαστάσεις στις οποίες υπάρχουν τα εσωτερικά σώματά μας, έτσι, συγκινήσεις, νόηση, έτσι, το αιτιατό σώμα, το ψυχικό, όλα αυτά είναι διαστάσεις συνειδησιακές που εκεί πέρα υπάρχουμε, όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε με την έννοια να διοικήσουμε συνειδητά ή να συνεργαστούμε συνειδητά. Αυτό που συνεργαζόμαστε συνειδητά αυτόν τον καιρό, τι είναι? Είναι διάφορες συγκεκριμένες σκέψεις που κάνουμε, έτσι, και επίσης πολλοί άνθρωποι μέσα σε αυτές τις σκέψεις, θα λέγαμε πάλι οι περισσότερες είναι ασυνείδητες. Γιατί? Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν διαχωρίζουν τον εαυτό τους να τον πάνε πιο πίσω, οπότε θεωρούν ότι η σκέψη είναι και ο εαυτός τους. Κάθε φορά όταν ταυτιζόμαστε σημαίνει ότι δεν έχουμε διαχωρίσει τον εαυτό μας ως προς αυτό, οπότε δεν μπορούμε να το χειραγωγήσουμε, να το χρησιμοποιήσουμε. Έτσι. Άνθρωποι ταυτίζονται με τις πράξεις τους, άρα δεν μπορούν να τις παρατηρήσουν. Άνθρωποι ταυτίζονται με τα συναισθήματά τους, άρα δεν μπορούν να τα παρατηρήσουν. Άνθρωποι ταυτίζονται με τις σκέψεις τους, άρα δεν μπορούν να τα παρατηρήσουν. Άνθρωποι ταυτίζονται με τις πεποιθήσεις τους, τις περιοριστικές, άρα δεν μπορούν να τις παρατηρήσουν. Άνθρωποι ταυτίζονται με τα εγώ τους, που έχουν πεποιθήσεις, που έχουν σκέψεις, που έχουν συγκινήσεις, που έχουν πράξεις, που έχουν αποτελέσματα. Και άλλοι είμαστε ακόμα έξω από τα εγώ. Γι' αυτό σας λέω, φανταστείτε πόσο βάθος και σκάψιμο πρέπει να κάνουμε όταν μιλάμε για την αυτογνωσία. Καταλάβατε, δεν έχει καμία σχέση με την ψυχολογία που ακούνται εξαριστερά τους ακαδημαϊκούς ψυχολόγους. Έτσι, χωρίς να θέλουν να απαξιώσω κανέναν, δεν ξέρουν τι τους γίνεται στα εσωτερικά παιδεία. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν παρακάτω. Λέει η Ελένη, μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί έξω στη φύση περπατώντας μπορώ και αδειάζω το μυαλό μου και νιώθω πολύ καλύτερα βλέποντας τον ουρανό, το πράσινο και γενικά τη φύση, ενώ θα μπορούσα να διαλογίσω με σπίτι μου, δεν μπορώ. Γιατί τόσο πολύ με επηρεάζει η φύση? Στην πραγματικότητα αυτά τα δύο δεν έχουν άμεση σχέση, όμως από ό,τι βλέπω οι ενέργειες στο σπίτι σου δεν σε βοηθάνε γιατί είναι σε αρμονία. Απλά πράγματα. Όπου είναι πιο αρμονία, τόσο πιο πολύ εμείς μπορούμε να φύγουμε από τους επηρεασμούς. Είτε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, είτε οτιδήποτε άλλο. Η φύση αντιπροσωπεύει, είπαμε, την αρμονία. Και όταν εμείς θέλουμε να μπούμε σε μια αρμονία για να συλλάβουμε την ομοτέλεια, δεν μπορούμε να το κάνουμε κάτω από πίεση. Πρέπει να φτάσουμε τον εαυτό μας σε αυτή την κατάσταση, είτε να φύγουμε από την πραγματικότητα, όπου και αν είμαστε, είτε να πάμε κάπου που να υπάρχει τάξη. Όταν εμείς δεν έχουμε τάξη μέσα μας, συνήθως πάμε κάπου να βρούμε την τάξη. Όταν έχεις τάξη μέσα σου και είναι δυνατή, όπου και να είσαι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Όταν εδραιώσεις την τάξη μέσα σου, ο διαλογισμός θα είναι ένα στιγμή. Όπως βλέπετε αυτό που κάνω εγώ τώρα, δεν χρειάζεται να κρατάω σημειώσεις το ένα το άλλο αυτά. Κάθε στιγμή, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προετοιμασία, όποτε θέλω, τη συγκεκριμένη στιγμή θα μου έρθει τη συγκεκριμένη, θα λέγαμε, πληροφορία. Αρκεί να, τι κάνω, να σοβαρευτώ πάνω σε αυτή. Δηλαδή, σοβάρος. Να ρίξω βάρος, εστίαση. Όχι βάρος κιλά. Τα κιλά που έχουμε και βαρύτητα είναι επειδή υπάρχει εστίαση. Η εστίαση της συνείδησης δημιουργεί τα βαρυτικά πεδία και από εκεί ξεκινάνε και δημιουργούνται όλα τα σώματα, θα λέγαμε, στο σύμπαν.
Αυτό που οι επιστήμονες χάουν ακόμα είναι ότι δεν έχουν βρει τη συνείδηση. Γι' αυτό λένε ότι δεν ξέρουν για ποιο λόγο υπάρχει βαρύτητα και την μπερδεύουν τόσο πολύ με ηλεκτρομαγνητικές καταστάσεις και τέτοια πράγματα. Η βαρύτητα θα αποκαλυφθεί στο τι είναι μόλις καταλάβω τι είναι συνείδηση. Μόλις καταλάβω τι είναι συνείδηση, δηλαδή εστιάζω συνείδηση, η συμπυκνωμένη, θα λέγαμε, η εστιασμένη συνείδηση, η εστιασμένη νοημοσύνη, κινεί την κοσμική σκόνη και δημιουργεί όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε σαν σύνδεση και εν τέλει αυτό το πράγμα που λέτε άνθρωπος, αυτό και 3D. Λοιπόν, κάθε φορά που θέλουμε εμείς να βρούμε μέσα μας μια αρμονία, βοηθιόμαστε από το περιβάλλον όταν δεν την έχουμε βρει. Γι' αυτό λοιπόν να συνεχίζεις να πηγαίνεις εκεί πέρα και μετά θα πάρεις το πράσινο μαζί σου. Όχι μόνο τα λουλούδια να τα φέρεις σπίτι, να κάνεις πιο αρμονικό το σπίτι σου, αλλά να μπορείς να φέρεις το περιβάλλον αυτό, τη συχνότητα εκείνη να την κουβαλάς μαζί σου, λοιπόν, Ελένη. Όπου και να πας. Λέει χαρά, τι γίνεται όταν ακούμε διάφορα ακούσματα σε διαφορετικά hertz. Έχουμε διαφορετικές επιρροές. Αυτό γίνεται. Κάθε φορά διαφορετικές συχνότητες όταν μας βομβαρδίζουν, είτε λέγεται το ακούω, είτε λέγεται με τα εσωτερικά όργανα, τη διέστηση, είτε λέγεται όσφρηση, είτε λέγεται οπτικά, όλα είναι βομβαρδισμοί συχνοτήτων. Και λέω βομβαρδισμοί, ενώ δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κύματα, εμείς τα λαμβάνουμε σαν κύματα. Υπάρχει ομοιοκραδασμός, έτσι. Αλλά είπαμε, στον κόσμο των πακέτων των διαχωρισμών πρέπει να βλέπουμε ότι κινείται η ενέργεια. Γι' αυτό λέμε και συγκίνηση. Λοιπόν, διαφορετικά ακούσματα, διαφορετικά hertz, διαφορετικές, έτσι, επιπτώσεις μέσα μας και αναβαθμίσεις. Έχουμε άλλο. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας, η φίλη μας η Αθανασία, δεν το έγραψε εκεί πέρα, μου στείλε ένα μήνυμα, λέει αισθάνομαι σαν να είμαστε θύματα και θύτες του εαυτού μας. Άραγε θα τελειώσει αυτός ο αγώνας μέσα μας, πότε θα βγούμε από αυτό το δίχτυ, άραγε, ευχαριστώ. Η έννοια της συμφιλίωσης είναι η ειρήνη που σας εύχομαι σε όλους συνέχεια και λέω ειρήνη σε όλους. Εννοώ την εσωτερική ειρήνη. Εννοώ ότι οτιδήποτε πράτετε, οτιδήποτε σκέφτεστε, οτιδήποτε συναισθάνεστε, να μην το διασπάτε σε δύο πράγματα. Αφαιθείτε να νιώσετε μια ροή σε οτιδήποτε και να κάνετε. Το είπα σε προηγούμενο σεμινάριο με την έννοια να τιμήσετε την επιλογή σας. Να μην μπαίνετε σε αμφιβολίες. Η αμφιβολία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Γιατί κάθε στιγμή κάτι κάνετε. Κάθε φορά που κάνετε κάτι, έτσι, είναι γιατί πραγματικά κάτι σκεφτήκατε, αισθανθήκατε, πράξατε. Ασχέτως ένα δευτερόλεπτο μετά, έτσι, μπορεί να το μετανιώσετε, να αλλάξετε δηλαδή το νου. Όμως, κάθε φορά για να φύγετε από αυτό το πράγμα, πρέπει να ακολουθήσετε την κάθε όθησή σας σαν να είναι ένας δρόμος. Αφού είναι ένας δρόμος, θα οδηγεί κάπου. Μόλις λοιπόν εσείς πάρετε ένα δρόμο και οδηγεί κάπου και δείτε που οδηγεί και φτιάξετε μέσα σας το χάρτη, την επόμενη φορά δεν θα τα βάλετε με το δρόμο που υπάρχει. Απλά θα σας βοηθάει η αναγνώριση του δρόμου, έτσι, εσείς τι να κάνετε, να μπορείτε να ανακαταλάβετε κάθε φορά που θα σας πάει κάποια ενέργεια. Αυτό είναι μόνο. Όσο εσείς κάθεστε και διαχωρίζετε στα δύο τον εαυτό σας και λέτε ναι πάω στη δουλειά αλλά δεν θέλω. Θέλω να χωρίσω αλλά μένω. Πάω να κάνω εκείνο αλλά δεν μπορώ. Κάνω δίαιτα αλλά τρώω γλυκό. Και διαχωρίζετε συνεχόμενα τον εαυτό σας αντί να επιβεβαιώσετε και να επικυρώσετε κάθε φορά από την αρχή μέχρι το τέλος την κάθε σας πράξη, δεν πρόκειται ποτέ να δείτε ολοκληρωμένο το δρόμο. Πάντοτε θα έχετε μια άγνοια για το που πηγαίνει ο δρόμος. Αναγκαστικά λοιπόν πρέπει αντί να μπαίνετε σε καταστάσεις αμφιβολίας να επικυρώνετε την πράξη σας, να τη φτάνετε μερική που πάει, ώστε κάθε φορά να αποτυπώνετε μέσα σας όλος ο χάρτης. Μετά η ζωή σας θα γίνει εύκολη, γιατί θα φύγει ο πόλεμος. Θα υπάρχει μια ειρήνη, γιατί θα έχετε ουδετεροποιήσει το χάρτη και δεν θα βρίζετε το δρόμο που σας πηγαίνει στο Παρίσι επειδή θέλετε να πάτε στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, η ώρα πήγε 10.30, φίλοι μου, αυτά για σήμερα, χαίρομαι πολύ για τη συνδημιουργία μας, χαίρομαι πολύ για την προσοχή σας, επίσης θα ήθελα να πω να κάνετε τις δικές σας κοινοποιήσεις, μοιραστείτε την πληροφορία, καταλαβαίνω ότι μερικά πράγματα που λέω είναι δυσνόητα, δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε λίγο πιο μπροστά, θα έρθει η ώρα όμως,
που λίγο-λίγο οι άνθρωποι θα καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα που τώρα εσείς ακούτε, άλλοι θα τα ακούσουν μετά, θα μοιραστούν όπως μοιράζουμε 10 χρόνια τη γνώση. Φυσικά θα υπάρξουν τα χαλασμένα τηλέφωνα που θα λένε μισά πράγματα και μπερδεμένα από ό,τι λέμε, έτσι. Παρ' όλα αυτά δεν πειράζει. Θα έρθει η ώρα λοιπόν που σιγά σιγά όλος ο κόσμος, έτσι, θα αρχίσει και θα γίνεται συνειδητό σε αυτές τις ενέργειες που λέμε, όχι για να γίνουν όλοι μύστες ή να φτάνουν σε αυτά τα επίπεδα, αλλά πραγματικά για να τους βοηθήσει να συλλάβουν μια καλύτερη συμπεριφορά, χωρίς να έχουν κατάκριση, χωρίς να έχουν, θα λέγαμε, εκείνες τους πολεμικούς χαρακτηρισμούς, έτσι, μια συμφιλίωση με τον εαυτό τους, για να έρθουν πάντα σε αυτό το πράγμα που σας εύχομαι συνέχεια. Ειρήνη σε όλους.